έχει γίνει, γιατί φουντώνουν οι φήμες, μετά από κάποιες φωτογραφίες του κυρίου, πρώην συντρόφου της κυρίας Μπαλατσινού, του κυρίου Κικίλια, μαζί με μια καινούργια, με μια γνωστή πολιτικό, και οι φήμες έρουν να έχει σχέση. Θα μάθουμε σε λίγο ποια είναι αυτή η γυναίκα πολιτικός που οι φήμες θέλουν μετά την Τζέννη Μπαλατσινού να υπάρχει δίλιο μαζί της. Θα μάθουμε στην πορεία, γιατί κάποιες φωτογραφίες που θα δούμε σε λίγο άναψαν όλες αυτές, έτσι, όλη αυτή τη φημολογία για τη συγκεκριμένη σχέση του πολιτικού με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πάμε όμως πρώτα γρήγορα, κόσμο, και αμέσως μετά θα μάθετε τι ακριβώς έχει γίνει με τα σάπια κρέατα και επίσης θα μάθετε τι έχει γίνει με τον κύριο Κικίλια. Τις φωτογραφίες που θα δούμε σε λίγο, που φουντώνουν τις φήμες για ερωτική του σχέση με πολύ γνωστή βουλευτίνα. Για μια πολύ γνωστή πολιτικό. Τι θέλανε να βγάλουν αυτές τις φωτογραφίες, ο κακός χαμός είχε γίνει. Θα μάθουμε σε λίγο, όπως και μια σκάνδαλο. Δέξτε μου εδώ την εφημερίδα, δώσουμε την εφημερίδα εδώ. Όπου η Καράλη, να μάθουμε τι έχει γίνει με τον κύριο πρώην υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Κοιτά ποιον υπουργό, δεν θυμάσαι ποιος είναι υπουργός, ο Κικίλιας. Έχει βρει τους υπουργούς. Τόσοι που είναι, δεν τους προλαβαίνω. Τι γίνεται με τους υπουργούς, χαμός. Θα πάμε μετά στον κύριο Κικίλια και με τις φωτογραφίες, ντοκουμέντο που οργιάζουν οι φήμες ότι έχει σχέση με πολύ γνωστή πολιτικό. Πάμε γρήγορα όμως, Λικαράλη, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με τον κύριο Κικίλια. Βεβαίως. Για πάμε και με τον κύριο Κικίλια. Να ασχοληθούμε. Χώρισε την Παλατσινού. Χώρισε την Παλατσινού. Πήγε εκεί σε ένα συνέδριο. Σε μια εκδήλωση. Ναι. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες μια πολύ όμορφη γυναίκα πολιτικό και φούντωσαν οι φήμες ότι μετά την Τζέννη Μπαλατσινού έχουμε ήρθε νέο έρωτα. Αντικαταστάτρια. Πολύ γρήγορα. Για ποια... Πάτησε. Τι είπατε? Το κουμπάκι λέω πάτησε. Πώς να δει? Έτσι λένε τώρα τα δημοσιεύματα και οι φήμες. Κακές οι γλώσσες ή και οι καλές. Έτσι. Για πάμε να δούμε λίγο. Για ποια λένε ότι είναι αυτή η γυναίκα η οποία του έχει κεντρήσει τον ενδιαφέρον του κύριου Κικίλια. Πρόκειται, να το πούμε, για την Έλενα Ράπτη. Για την κυρία Ράπτη. Ναι, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ναι. Και έτσι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα παιδιών. Γι' αυτό ήταν και η εκδήλωση για την σεξουαλική ασφάλεια, τα παιδιά για την σεξουαλική κακοποίηση, έτσι, που η κυρία Ράπτη τρέχει εδώ και εδώ βλέπουμε φωτογραφίες του κυρίου Κικίλια, την κυρία Ράπτη. Ναι, δηλαδή... ανάμεσα και στους άλλους ομιλητές. Ναι. Μια φωτογραφία συγκεκριμένη που ανέβασε ο Βασίλης Κικίλιας στο Instagram του. Αυτή εδώ είναι. Είναι αυτή, έτσι, που φούντωσε τις φήμες και τα δημοσιεύματα να τους θέλουν να είναι ζευγάρι. Να πάντως δεν είναι από μια φωτογραφία. Πάντως ούτε κανείς διαψεύδει κάτι. Ούτε κάποιος διαψεύδει κάτι, δεν έχει επιβεβαιώνει. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν έτσι και μια παράλληλη πορεία οι δυο τους, καθώς και η κυρία Ράπτη είναι γνωστή εκτός από την πολιτική της. Νομίζω πιο γνωστή είναι μέσα από τη showbiz, για να λέμε την αλήθεια, από τη σχέση της με τον Λούκα Γιώρκα, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, έτσι. Και τον άλλο και ποιον γνωστή, και τον δικηγόρο. Το Μαρακάκι. Το Μαρακάκι. Πολύ σωστά, βέβαια. Δεν ξέχασα αυτό, ναι. Το δικηγόρο του Ντίλ, βέβαια. Ναι. Δηλαδή ήταν, έχει έντονη, έτσι, προσωπική ζωή με άνδρες γνωστούς. Πολύ περισσότερο από την πολιτική της, έτσι. Μάλιστα. Ποινικοποιούμε τις φωτογραφίες, δηλαδή. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είδανε κάποιοι αυτές τις φωτογραφίες, ναι, που ήταν και αρκετές, αλλά και στο Instagram του κυρίου Κικίλια με την κυρία Ράπτη, και φούντωσε και να λένε, να, χώρισε με την Μπαλατσινού. Μπαλατσινού και είναι με την Ράπτη, μήπως γι' αυτό χώρισε την Μπαλατσινού για να είναι με την Ράπτη. Και έχει αρχίσει μία έντονη φημολογία. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιβεβαιώσουμε κάτι. Τι λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Θα τους χωρίσει και αυτούς. Κάτσε, δε, γιατί είναι μαζί σας, και καλά να τους βγάλουν. Εάν και εφόσον. Πάντως ταιριαστό ζευγάρι, για να το δούμε λίγο. Για να δούμε λίγο. Ταιριάζουν λίγο. Ναι, και τόσο. Καλώ πάντων. Και αν δεν είναι μαζί τους, δίνουμε και ιδέα. Πάντως, εάν ισχύει αυτό το γεγονός, θα δούμε πάλι τον Βασίλη Κικίλια να έχει σχέση με μια μεγαλύτερη ηλική γυναίκα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, η Μπαλατσινού τον παίρνει κάποια χρόνια. Η κυρία Ράπτη και εκείνη τον παίρνει αρκετά χρόνια. Καλά, η κυρία Ράπτη δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Τα έχει με τον Λουκά Γιώργα που ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια νεότερός της. 25 και βάλε. 30 μήπως. Κύριε Καμπούρη, ποινικοποιούμε δηλαδή οποιονδήποτε βγει φωτογραφία. Εάν δεν είναι τίποτα.
Μα κύριε, εμείς ακούτε τι λέμε την εκπομπή, κύριε. Ακούτε! Να σας φέρουμε μια μπατονέτα για το αυτί σας, κύριε Πελεκάνο. Ακούω, ακούω. Λέμε, εμείς μεταφέρουμε τι γράφει στο διαδίκτυο και οι φήμες. Δεν είπα για αυτούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για αυτούς που τα σας παρακαλώ, κύριε μου. Ναι, ναι. Είναι φίλος σας ο Κικίλιας, το ξέρω, δεν κάνουμε τώρα εδώ. Εντάξει. Δεν θα κρύβουμε εμείς ότι γίνεται επειδή το ξέρετε. Όχι, δεν είπα αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Και πού το κακό και να συμβαίνει και κάτι έτσι. Ατροχωρίστρα είσαι του Κικίλια εσείς. Σόρι και καλά. Άμα την θέλει την άλλη εσύ να μπεις μέσα σφίνα. Όχι. Όχι, είπα για τη φωτογραφία. Πεθερά του είσαι. Κακιά πεθερά. Σε παρακαλώ πολύ κύριε Πελεκάνο. Εδώ λοιπόν είναι να δούμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Περιμένουμε να δώσουν απαντήσεις. Πήραν και πολλά like στο Instagram οι φωτογραφίες. Έχει βουήξει πάντως το διαδίκτυο. Τώρα ο καθένας βγαίνει τα συμπεράσματά του και ο χρόνος θα δείξει. Είναι βέβαια και η απόσταση στη μέση. Έτσι, Θεσσαλονίκη-Αθήνα είναι ένα μικρό πρόβλημα. Παίζει ρόλο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα. Πάμε γρήγορα τώρα να δούμε λίγο. Γιατί έχουμε.